Κύριε Πρόεδρε, μία ακόμα εκδήλωση του συνεταιρισμού βλέπουμε. Πείτε μας τι ακριβώς θα δούμε. Ναι, σκοπός της εκδήλωσης είναι να ενημερωθούν τα μέλη μας με το πρόβλημα του δάκου. Η δακοκτονία τώρα έχει περάσει σε άλλα επίπεδα και προσπαθούμε όσο μπορούμε να εξυγχρονιζόμαστε και εμείς σύμφωνα με την τεχνολογία. Μάλιστα. Καθιερώνεται λοιπόν εκδηλώσεις ενημερωτικές και βλέπουμε εδώ έχετε και συνεργάτες. Ναι, ήδη έχει κατέβει επιτελείο από την Αθήνα σε συνεργασία μαζί με τον Αγροάξονα για να ενημερωθούν τα μέλη μας όσο γίνεται, όσο πιο δυνατόν καλύτερα. Από τον μεγάλο εχθρό. Από τον μεγάλο εχθρό που είναι ο δάκος και που δυστυχώς κάποιοι από το χωριό μας, ακόμα από το συνεταιρισμό μας, το περνάνε στα ψηλά. Δεν είναι στα ψηλά. Το δάκο πρέπει να τον παλέψουμε, διότι με τη σωστή λειτουργία που κάναμε φέτος και ειδικά ο συνεταιρισμός μας, αποφύγαμε τα προβλήματα και είχαμε ένα ποιοτικό λάδι. Και γι' αυτό, ας ευλογήσουμε και τα γένια μας, είχαμε και τις καλές τιμές στο ελαιόλαδο. Κύριε Κορίνη, η εταιρεία Αγροάξον συνεργάζεται με το συνεταιρισμό και σήμερα έχουμε μια ενημερωτική εκδήλωση. Πείτε μας τι ακριβώς θα ακούσουν οι παραγωγοί. Είναι μια συνεργασία που αναπτύχθηκε τα τελευταία 3-4 χρόνια με την τελευταία εξέλιξη την περσινή χρονιά, οπότε και ξεκινήσαμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα ψηφιακής γεωργίας. Πρακτικά τι πάμε να κάνουμε? Πάμε μέσα στην έκταση των 8.000 στρεμμάτων περίπου του συνεταιρισμού, των ορίων του συνεταιρισμού Παλαιοπαναγιάς. Έχουμε βάλει 50 παγίδες τις οποίες ελέγχουμε συστηματικά. Τις μετρήσεις από τις πληθυσμούς του εντόμου τις καταγράφουμε σε κάθε 5 ή 6 ημέρες και το αποτέλεσμα αυτό ψηφιοποιείται σε μια πλατφόρμα, το ARC. Αξιολογούμε την ένταση του πληθυσμού ανάλογα με το πόσα έντομα συνολικά συλλαμβάνουμε και το πόσο είναι το πλήθος αρσενικών και θηλυκών και αποφασίζουμε πότε θα μπούμε να κάνουμε ψεκασμούς σε κρίσιμα στάδια ώστε ο πληθυσμός να μην γίνει επιβαρυντικός για την καλλιέργεια. Όλα αυτά γίνονται σε συνεργασία με την εταιρεία FMC, επίσης με κάποια προϊόντα της εταιρείας Βορυφαίο, το Xyrel Bait, που είναι ένα καινούριο φυτοφάρμακο για την καταπολέμηση του δάκου, το οποίο κυρίως το χρησιμοποιούμε σε δολωματικούς ψεκασμούς. Σκοπός τώρα και στόχος όλων αυτών είναι να μπορέσουμε να μειώσουμε τη χρήση φυτοφαρμάκων στη γεωργία και να βελτιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα. Εδώ αξίζει τον κόπο να επισημάνουμε αυτό που έγινε φέτος με το συνεταιρισμό Παλαιοπαναγιάς. Κατάφερε να πετύχει σε συμβατικό ελαιόλαδο μία από τις υψηλότερες τιμές στην Ευρώπη. Ίσως εκείνη τη στιγμή που έγινε εκείνη η τιμοπρασία του 10,11 να ήταν η υψηλότερη τιμή της Ευρώπης. Σίγουρα πέτυχε την υψηλότερη τιμή συμβατικού ελαιολάδου στην Ελλάδα. Με μία πολύ ιδιαίτερη συνθήκη, το ελαιόλαδο ήταν οξύτητας 0,3 και αν θα δείτε όλη η αρθογραφία εκείνης της περίοδου μιλούσε για συμβατικό ελαιόλαδο με χαρακτηριστικά βιολογικού. Αυτό λοιπόν ήταν ένα επίτευγμα του συνεταιρισμού Παλαιοπαναγιάς και των παραγωγών του συνεταιρισμού, οι οποίοι αρκετά συντονισμένα κατάφεραν να καλλιεργήσουν και αρκετά συστηματικά για να καταφέρουμε αυτό το αποτέλεσμα. Άρα πίσω από τις επιτυχίες και από τις τιμές βρίσκεται, εκτός από τον κόπο του παραγωγού, βρίσκεται και η επιστήμη και η τέχνη. Και η τεχνολογία. Θαρώ ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα όλης αυτής της υπόθεσης που συζητάμε τώρα ήταν η συνεργασία. Γιατί στη χώρα μας τελικά δεν είναι αυτονόητα κάποια πράγματα. Αυτή η πολύ καλή συνεργασία που είχαμε με τους ανθρώπους της FMC και με τους παραγωγούς του συνεταιρισμού κατάφεραν να δώσουν αυτό το πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Πείτε μου, ο παραγωγός εμπιστεύεται τις νέες τεχνικές, τις νέες τεχνολογίες, τις νέες προτάσεις? Γενικώς υπάρχει μια δυσπιστία σε οτιδήποτε καινούριο και νομίζω μας χαρακτηρίζει σαν λαό αυτό. Οι νεότεροι, και βάζω και τη δική μου τη γενιά μέσα, είμαστε πιο ανοιχτοί σε καινούργιες τεχνικές, σε καινούργιες τεχνολογίες. Το δεχόμαστε πιο εύκολα ίσως. Βέβαια όλα θέλουν εκτός από κόπο και τρόπο. Γιατί πολλές φορές μπορεί να έχουμε το καλύτερο όπλο στα χέρια μας, αλλά η κακή χρήση του δεν μας δώσει αποτέλεσμα. Και αρκετές φορές το έχουμε δει με διάφορα προϊόντα που προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε στη γεωργία, ότι μπήκανε με λάθος τρόπο, έδωσαν λάθος αποτέλεσμα και το χάσαμε εκεί το παιχνίδι. Και όταν επανήλθαμε κάποια στιγμή με πιο σωστή τοποθέτηση, με πιο ορθή χρήση, το αποτέλεσμα ήταν εντελώς διαφορετικό. Στην προκειμένη περίπτωση, αν έχω καταλάβει καλά,
χρειάζεται και υπομονή, γιατί πρέπει να υπάρξει ένας κύκλος, μια σειρά ετών για να βγει αποτέλεσμα. Προφανώς τώρα όλο αυτό που κάνουμε με αυτή την καταγραφή των εντόμων έχει ως σκοπό σε βάθος χρόνου τετραετίας ή πενταετίας να συνδυάσουμε τους πληθυσμούς που μαζεύουμε με εδαφοκλιματικά στοιχεία, ώστε να φτάσουμε να κάνουμε ένα μοντέλο πρόγνωσης επικινδυνότητας εξάπλωσης του εντόμου ή εκδήλωσης κινδύνου προσβολής. Προσπαθούμε πρακτικά να κάνουμε κάτι σαν την πρόγνωση του καιρού. Βέβαια δεν είναι τόσο απλό όσο είναι η πρόγνωση του καιρού, είναι πιο εύκολο. Εμείς πάμε να παλέψουμε με άλλα δεδομένα και δυστυχώς οι παράμετροι είναι τόσοι πολλοί που κάθε φορά προσπαθούμε να εμπλουτίσουμε και κάτι σε αυτό που μετράμε. Πιστεύω μετά από 3 ή 4 χρόνια από τώρα να έχουμε να πούμε πολύ έτσι, πιο σημαντικά πράγματα. Γνώσεις περισσότερη δηλαδή για τον μεγάλο αντίπαλο. Προφανώς. Κύριε Λιούπη, πείτε μας τι θα ακούσουν σήμερα και εδώ αλλά και μέσω της κάμερας η παραγωγή. Εμείς ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του συνεταιρισμού Παλαιοπαναγιάς, ενός πρότυπου συνεταιρισμού και του συνεργάτη μας του Γιώργου του Κορίνη εδώ στην περιοχή. Και βρισκόμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε ένα σύγχρονο και καινοφανές φάρμακο για την καταπολέμηση του δάκου, αλλά και την πλατφόρμα μας, μια εφαρμογή δηλαδή στο κινητό παρακολούθησης εχθρών. Αυτά τα δύο συνδυαζόμενα μπορούν να δώσουν στον παραγωγό μια σύγχρονη λύση για την καταπολέμηση του δάκου. Όπως ξέρετε, η φυτοπροστασία αλλάζει. Τα δεδομένα πλέον είναι πολύ δύσκολα, οι δραστικές μειώνονται και εμείς είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς που έχουμε μια τέτοια δραστική στα χέρια μας και θα την παρουσιάσουμε σήμερα εδώ στους παραγωγούς που θα μας θυμίσουν. Με αυτή την εξέλιξη που περιγράφεται σημαίνει ότι μια εταιρεία θα πρέπει να βρίσκει καλούς συνεταίρους σε αυτή την ενημέρωση, γιατί για να φτάσει η ενημέρωση στον παραγωγό θα πρέπει να υπάρχουν και οι συνεταιρισμοί οι ζωντανοί. Ακριβώς. Ο συνεταιρισμός Παλαιοπαναγιάς έχει δείξει ότι είναι ένας πρότυπος και μοναδικός συνεταιρισμός σε όλη την Ελλάδα. Το μυστικό σε όλα αυτά είναι συνεργασία. Θα πρέπει όλοι μαζί, εταιρείες, γεωπόνοι, συνεταιρισμοί, συνεταιριζόμενοι, να συνεργαστούμε για το κοινό καλό, για να παράγουμε καλά προϊόντα με προδιαγραφές καλές. Η εταιρεία σας έχει μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων. Έχουμε μικρή γκάμα, αλλά συνήθως έχουμε προϊόντα τεχνολογίας και προϊόντα μοναδικά. Είμαστε μια παραγωγός εταιρεία, μια εταιρεία αγροτεχνολογίας, με παγκόσμια δραστηριότητα. Είμαστε η 5η εταιρεία στον κόσμο αυτή τη στιγμή στα προϊόντα, στα γεωργικά φάρμακα. Ποια είναι η αυαρχίδα σας, ποιο είναι το δυνατό? Η αυαρχίδα μας είναι το Coragen, είναι το πιο γνωστό, είναι το μεγαλύτερο φάρμακο αυτή τη στιγμή παγκοσμίως αλλά και στην ελληνική αγορά. Είναι για την καταπολέμηση κυρίως του πράσινου σκουλικιού. Και αυτή τη στιγμή έρχεται το Xrel Bait που θα παρουσιάσουμε τώρα. Είναι μια νέα τεχνολογία και αυτό φάρμακο με πολύ μεγάλη δυναμική.